Και θα πάμε κατευθείαν, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε τα πώς και τα γιατί αυτού του ελληνοτουρκικού διαλόγου, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται στα σκαριά, με τον ειδικό αναλυτή, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη και συγγραφέα βεβαίως. Καλησπέρα, κύριε Καλεντερίδη. Καλησπέρα, κύριε Μελικόνη. Καλησπέρα. Θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω, επειδή έχετε και πολύ καλές πληροφορίες, αν και εσείς ως φρένεστε, αν και εσείς μαθαίνετε ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία πριν να στρωθεί ένα τραπέζι διαλόγου, στο οποίο δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα κάθονται, πάντως σίγουρα θα κάθεται η Ελλάδα και η Τουρκία. Ναι, με τον επιδιαιτητικό ρόλο της Γερμανίας. Mm-hmm. Αυτό που επιδιώκεται είναι να αρχίσουν και πάλι οι διερευνητικές επαφές. Ξέρετε, αν δεν κάνω λάθος, σταματήσαν στον 62ο κύκλο. Να ξαναρχίσουν οι διερευνητικές επαφές, όπου εκεί υπάρχει μια παράδοση διπλωματική από πλευρά της Ελλάδας. Εκεί δεν υπάρχει διακύβευμα. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι διερευνητικές επαφές δεν δημιουργούν τελεσμένα, ούτε κινδύνους, θα έλεγα. Ναι. Νομίζω ότι αυτό επιδιώκεται από πλευράς της Ελλάδας για να μην μπούμε σε ουσιαστικό διάλογο, που εκεί πιστεύω ότι είναι ένα ναρκοπέδιο με πολύ μεγάλους, τεράστιους κινδύνους για τις χώρες μας. Επίσης, θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, ξέρετε, υπάρχουν πληροφορίες δημοσιογραφικές και διαρροές, ότι επιδίωξη της κυρίας Μέρκελ είναι να πετύχει μια τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Ναι. Αυτό για να δημιουργήσει ένα κλίμα πριν τη σύνοδο κορυφής που θα επιτρέψει στη Γερμανία να επιδιώξει αυτό που έχει βάλει ως στόχο, δηλαδή να μην επιβληθούν και οι Ρώσεις. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια, μπορώ να πω ότι είναι μια παγίδα για την πατρίδα μας. Ξέρετε, η Τουρκία έχει αυτοπαγιδευτεί. Είδα πριν από λίγο και τις διαρροές του τουρκικού τύπου για την τηλεφωνική επικοινωνία Μέρκελ-Ερντογάν. Ναι. Όπου ο Ερντογάν επιμένει ότι εμείς θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και πριν από λίγο είδα μια συνέντευξη τηλεοπτική που έδωσε ο Νταβούτογλου. Ναι. Στράφηκε εναντίον της Ελλάδας και της Γαλλίας, κυρίως εναντίον της Γαλλίας, και εκεί είπε ο Νταβούτογλου ότι το Roots Race αποσύρθηκε από την περιοχή τη γνωστή για να κάνει περιοδική συντήρηση, όπως κάνει και τον Μπαρμπαρός, και επιστρέφει και πάλι στον τόπο του εγκλήματος. Ναι. Και αυτό γιατί αναγκάστηκε να το κάνει. Επίσης, γιατί αναγκάστηκε ο Ερντογάν να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στη Μέρκελ? Γιατί, ξέρετε, αυτοπαγιδεύτηκε, όπως σας είπα, η Τουρκία. Ανέβασε και για πολιτικούς λόγους, εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, τον πήχε πολύ ψηλά για τα θέματα της Μεσογείου. Κομπορευμονούσε ο Ερντογάν ότι εμείς κάνουμε τι θέλουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, και τώρα που απέσυρε το Ρουθρέι δέχεται τα πειρά της αντιπολίτευσης, και όχι μόνο των Κεμαλιστών και των Ισλαμιστών. Ναι. Είδα ο ηγέτης ενός μικρού Ισλαμικού κόμματος που προέρχεται από το μητρικό κόμμα και του Ερντογάν, από το παλιό, ο Καραμολάουλου, ο παλιός συνεργάτης του Νεζμητίν Ερντογάν, είπε στον Ερντογάν ότι αν είναι να το κάνεις όπως με το Κερκούκ και τη Μοσούλη, να κάνεις και την Ανατολική Μεσόγειο, παράτατα. Διότι και εκεί πήγαμε να κάνουμε κάτι και τις χάσαμε, το Κερκούκ και τη Μοσούλη, θα χάσουμε και την Ανατολική Μεσόγειο, αναφερόμενο στην απόσταση του Ρους Ρέις. Έχει λοιπόν να διαχειριστεί και αυτό η τουρκική κυβέρνηση. Και αυτό θα έλεγα ότι ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο για μας. Mm-hmm. Γιατί θα επικαλεστεί εσωτερικά προβλήματα ο Ερντογάν στη Μέρκελ, και θα ξεκινήσει ο διάλογος που επιδιώκεται με όρους που δεν εξυπηρετούν τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Το ξαναλέω όμως, γίνεται για δεύτερη φορά, το ξαναείδαμε πάλι πριν από 2 μήνες. Το ετοιμαζόμασταν, πιέζαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις. Εκεί πάλι άρχισε, θυμάστε, την τριμερή, την μυστική τριμερή στο Βερολίνο. Την διέρευσε ο Τσαβούσολου 3 μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής. Ναι. Και είπαν και οι Ευρωπαίοι, μα πώς είναι δυνατόν να ζητάτε από εμάς να επιβάλλουμε κυρώσεις, όταν εσείς αρχίζετε διάλογο. Άρα θεωρείτε ότι και τώρα ότι το Roots Race έφυγε και ότι η Τουρκία φαίνεται να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο διάλογο, ότι είναι ένας ελιγμός που θα διαρκέσει μέχρι τις 24-25 Σεπτεμβρίου, μέχρι να τελειώσει δηλαδή η Σύνοδος Κορυφής? Κοίτα, ακούστε, εάν η Τουρκία, παρότι θεωρώ ότι οι περισσότεροι όλοι μας συμφωνούμε ότι οι κυρώσεις αυτές οι 7
κυρώσεις που έχουν μπει στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι είναι άνευρες και άνευ ιδιαίτερης σημασίας, όμως οικονομικής, πιστεύω όμως ότι έχουν τεράστια πολιτική σημασία και συμβολισμό και η Τουρκία που παίζει με την εικόνα της θέλει να παρουσιαστεί ως μεγάλη δύναμη, αν υποστεί, αν της επιβληθούν και Ρώσια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα είναι ένα πλήγμα στο κύρος της. Θα είναι και πλήγμα στο κύρος του Ερντογάν και στην εικόνα του Ερντογάν και εσωτερικά. Ναι. Και πιστεύω ότι θέλει να αποφύγει τις κυρώσεις. Ασφαλώς υπήρχε η παρέμβαση της Γερμανίας, ασφαλώς υπήρχε η παρέμβαση του Πομπέου, ξέρετε, με την επίσκεψη στη Λευκοσία. Βέβαια. Πιστεύω όμως ότι ο σημαντικότερος παράγοντας είναι αυτός. Κάνει έναν ελιγμό, έναν τακτικό ελιγμό για να αποφύγει τις κυρώσεις. Κύριε Καλεντερίδη, όσο περνάει ο χρόνος, μας συμφέρει εμάς ως Ελλάδα. Το ρωτώ γιατί, ας πούμε, μία από τις ειδήσεις που έρχονται σήμερα από την Τουρκία είναι ότι ακόμα και τώρα που υποτίθεται είναι σε κατάσταση συναγερμού οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, 80 τόσα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων τα καθαίρεσε ο Ερντογάν, ψάχνοντας να βρει τους συμμετέχοντες στην απόπειρα πραξικοπήματος του 16. Επίσης, κάθε μέρα βλέπουμε τα νούμερα να δείχνουν ότι κατρακυλάει η τουρκική οικονομία. Οπότε, όσο χρόνος περνάει, μήπως επιδεινώνεται η θέση της Τουρκίας εν ώψη αυτού του διαλόγου? Ακούστε, κύριε Μερικώνη, αντιλαμβάνομαι ότι εμείς από τη θέση μας δεν είναι, παρότι όλοι έχουμε ευθύνη να, αυτά που λέμε να, και να μπορούμε να τα στηρίξουμε, αλλά και να τα προβάλλουμε στα εθνικά μας συμφέροντα. Όμως αυτός που έχει την κύρια ευθύνη, αυτός που κυβερνά. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι τα κλειδιά του ευρωπαϊκού χρηματοκιβωτίου τα έχει η Γερμανία και αυτή μπορεί στην κατάσταση που είναι όλες οι οικονομίες της Ευρώπης αλλά και της χώρας μας, περιμένουν μια ύφεση γύρω στο 10%, μπορεί να επιβάλλει πράγματα. Η Ελλάδα λοιπόν ίσως είναι αναγκασμένη και αυτή να κάνει τους δικούς της ελιγμούς. Πιστεύω όμως ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική και η ελληνική διπλωματία θα γίνει ισχυρότερη εάν μετά από μερικούς μήνες, το πολύ ένα χρόνο, η Ελλάδα ενισχύσει το προστάσιο της. Όχι μόνο με τα Ραφάλ. Τα Ραφάλ θα είναι ασφαλώς η αιχμή του δώρα της, αλλά υπάρχει και μια σειρά από άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πιστεύω λοιπόν ότι η πατρίδα μας, αυτή τη στιγμή ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας, αρκεί να μην δημιουργούνται τελεσμένα που θα τα βρούμε το επόμενο διάστημα μπροστά μας. Είναι ανάγκη να κάνουμε ελιγμούς, καλοδεχούμενες οι κινήσεις αποκλιμάκωσης, αλλά δεν θα πρέπει να παρασυρώμαστε και να πιστεύουμε ότι η Τουρκία θα αποστεί τον σχεδιασμό της και τον επιδιώξει της στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Άλλωστε, η Ναύτεξ για τυχείο, την είπατε και εσείς πριν από λίγο, με την επίκληση της συνθήκης της Λοζάνης, διάβαζα και πάλι τώρα τον Τζαβούσογλου στα τουρκικά μέσα. Τον Τζαβούσογλου εννοείται. Τον Τζαβούσογλου, ναι. Στο τουρκικό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Διάβαζα λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία δίνουν στο θέμα αυτό. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μάλιστα και να δημιουργήσουν, ισχυρίζονται ότι η παραβίαση των συνθηκών και της Ζυρίχης και των Παρισίων, της Λοζάνης και των Παρισίων, ότι από πλευρά της Ελλάδας, εννοώ τους ισχυρισμούς τους Τούρκους, εγώ δεν τους ενστερνίζομαι φυσικά, και αν θέλετε μετά να σας πω την άποψή μου για την στρατιωτικοποίηση των νησιών, ισχυρίζονται λοιπόν ότι η παραβίαση σε αυτό το ζήτημα στοιχειοθετεί δικαίωμα για την Τουρκία στρατιωτικής επέμβασης στα ελληνικά νησιά, αντίστοιχο με αυτό που έγινε με το προοδευτικό πρακτικόπημα του 1974 στην Κύπρο. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα πρέπει να περάσει στην αντεπίθεση, πιστεύω, στο θέμα της στρατιωτικοποίησης. Ξέρετε, η Τουρκία δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα. Δημιούργησε τη στρατιά Αιγαίου στις 20 Ιουλίου του 1975. Την ημέρα της εισβολής, δηλαδή την πρώτη επέτειο, μαύρη επέτειο της εισβολής στην Κύπρο, δημιούργησε τη στρατιά Αιγαίου. Δημιούργησε τον μεγαλύτερο στόλο, συγκεντρωμένο στόλο αποβατικών στον κόσμο, για να κάνει απόφαση, ξέρετε, όχι στον Ατλαντικό ή στον Ελληνικό ωκεανό, να κάνει απόφαση σε ελληνικά νησιά. Κύριε Καλαντερίδη, ωστόσο, διάβαζα σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του κυρίου Κοτζιά, ο οποίος υπενθύμιζε ότι ακόμα και το θέμα της στρατικοποίησης και ότι ίσως για κάποια νησιά που η Ελλάδα έχει δεσμευτεί ότι δεν θα έχουν στρατό, μπορεί να έχουν, ότι αυτό ήταν μια απέτηση της Σοβιετικής Ένωσης, ότι τα Δωδεκάνησα ουδέποτε τα είχε η Τουρκία, και ως εκ τούτου
ακόμα και αν κάποιος ήθελε να καταγγείλει την Ελλάδα γι' αυτό, δεν είναι δουλειά της Τουρκίας να το κάνει. Ναι, δεν είναι συμβαλόμενη χώρα στη συνθήκη των Παρισίων. Ακριβώς. Αυτό δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Και οι συνθήκες που επέβαλαν τότε την αποστρατιωτικοποίηση έχουν παρέλθει, δεν υπάρχει πια Σοβιετική Ένωση. Ναι. Άρα για τα Δωδεκάνησα δεν συζητάμε. Μιλάμε τώρα για τα θέματα της Λοζάνης. Εκεί όμως υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα. Υπάρχει το κάζους Μπέλι και υπάρχει η απειλή μπροστά στα μάτια μας. Η στρατιά του Αιγαίου δηλαδή. Η Τουρκία κάθε χρόνο, ναι, τον Μάιο ή τον Ιούλιο, Ιούνιο, εξαρτάται κάθε χρόνο, κάνει μια διακλαδική άσκηση, μεγάλη, αποβατική, ναι, άσκηση. Mm-hmm. Και μάλιστα καλεί και εκπροσώπους, παρατηρητές άλλων χωρών, μερικές φορές καλεί και Έλληνες. Και εκεί είναι φανερό από το σενάριο ότι το ζητούμενο σε κάθε άσκηση είναι η κατάληψη νήσου. Η Ελλάδα λοιπόν οφείλει όλες αυτές τις παραβατικές επιδετικές συμπεριφορές της Τουρκίας να τις κάνει ένα φάκελο, να τις στείλει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, mm-hmm, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου δει, mm-hmm, και έτσι να εξουδετερώσει μια για πάντα τα όποια επιχειρήματα της Τουρκίας για το θέμα της στρατιωτικοποίησης. Είναι λάθος η Ελλάδα να συμπεριφέρεται ως ένοχη σε αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Ένοχος είναι αυτός, ναι, ο οποίος έχει επιθετικά σχέδια εναντίον της άλλης χώρας. Η Ελλάδα, mm-hmm, δεν έχει επιθετικά σχέδια. Δεν απειλεί κανέναν. Στέλνει στρατό και εξοπλίζει τα νησιά για να τα προστατέψει από την τουρκική επιθετικότητα. Αυτό λοιπόν προβλέπεται από το καταστατικό χάρτη του ΟΕΕ. Η εθνική ασφάλεια είναι πάνω από κάθε συνθήκη και ακόμα θα έλεγα ότι είναι και πυλώνας του διεθνούς δικαίου. Ναι. Άρα πρέπει να αποκρούσουμε με αντεπίθεση, mm-hmm, αυτές τις αμφισβητήσεις της Τουρκίας για τα θέματα που σχετίζονται με τα νησιά μας, είτε στο Αιγαίο είτε στη Δωδεκάνησο. Κύριε Καλεντερίδη, κλείνοντας, τις απειλές για ότι θα κλείσουν τα δαρδανέλια τις παίρνετε στα σοβαρά ή είναι ένα κομμάτι γραφικότητας, ας πούμε, από αυτά που εκπέμπονται από την άλλη πλευρά του Αιγαίου? Ακούστε, είναι σχέδια πάντως, τα σχεδιάζουν, δεν τα λένε στον αέρα. Mm-hmm. Όχι μόνο αυτό, λένε ότι θα αποκλείσουν και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, mm-hmm, ακόμα και το Καστελόριζο, με στρατιωτικό τρόπο, ναυτικό αποκλεισμό, επικαλούμενοι πάντα, πατώντας πάντα σε αυτό το θέμα της στρατιωτικοποίησης. Και αυτός ο αποκλεισμός είναι μέρος, mm-hmm, του σχεδίου κατάληψης των νησιών. Ναι. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να το επιτρέψει αυτό και επαναλαμβάνω, θα πρέπει να περάσουμε στην αντεπίθεση, mm-hmm, να, και σε επίπεδο μέσω ενημέρωσης της διεθνούς κοινής γνώμης, αλλά και των διεθνών φορέων ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ναι, Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει η Ελλάδα να ενημερώσει τους λόγους για τους οποίους έχει εγκαταστήσει στρατεύματα στα νησιά του Αιγαίου και έτσι να ακυρώσουμε τις όποιες αιτιάσεις της τουρκικής πλευράς. Μάλιστα. Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο δελτίο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.